τέσσερα παιδιά με τη γυναίκα να την ο ίδιος. Ο ένας ο μεγάλος είναι ο γιος και άλλες τρία κορίτσια, τα δύο ήταν δίδυμα. Mm-hmm. Το ένα το έχασε σε δυστύχημα με μοτοσυκλέτα πριν 5-6 χρόνια. Το ένα από τα δίδυμα έχασε. Ναι. Μια κορούα ήταν 14 χρόνων που... Ναι. Αυτός ήταν καθηγητής. Όχι, δεν ήταν καθηγητής. Σε χτίσματα που δούλευκε εγώ, βοιατζή, χτίσματα δεν ξέρω. Σε χτίσματα, βοιατζή. Ασχολούνται διάφορες ζωές. Για μας η χρόνια που έφυγε από την Κύπρο αυτός. Μπορεί να έχει και 15 χρόνια. Στο παιδάκι που κρατάει η γυναίκα του στο αεροδρόμιο πρέπει να είναι εγγονάκι τους από την κόρη του. Η Μαρίνα είναι τώρα, πρέπει να είναι 54-55 χρόνο. Αυτός είναι 59 χρονών ο Αιγύπτιος. Είδατε να γύρω στα 30 το μεγάλο του παιδί. Το μικρότερο, εντάξει, δεν μικρό, να είναι 20 χρονών. Αυτοί ξέρετε γιατί χώρισαν. Εντάξει, ξέρεις, όταν είναι Κύπριο με ξένοι, πάντα έχουν διαφορές. Δεν ξέρω γιατί χώρα, αλλά όχι για δουλειές. Από άτιμο δουλειές, δηλαδή αυτή να κάνει φίλο και ξέρω. Και είναι κάτι δεν είναι του στυλ φίλου. Ούτε και τώρα το παιδί το 13χρονο, 14χρονο που σκοτώθηκε, πριν πόσα χρόνια σκοτώθηκε? Μάχη 6-7 χρόνια. Μπορεί και πιο πολλά ακόμα. Οπότε τότε περίπου χώρισαν κι αυτοί. Ναι, έβλεπα τις κορούες του που πριν είναι, αλλά τώρα έχει καιρό να τους δω. Την γυναίκα του δεν έβλεπα στην υπεραγορά κάπου. Που στο χωριό, αλλά τώρα έφυγε αυτή μετακόμισε στη Λάρνακα, έχει 2-3 χρόνια. Αυτός ήθελε να της μιλήσει με τηλέφωνο και δεν είχε επικοινωνία μαζί του. Απέφευγε την επικοινωνία μαζί του και αυτός έκανε αυτή την αεροπυρετά για να έρθει στην Κύπρο, να της παραδώσει ένα γράμμα και να της πει. Ήταν επιστολή. Αυτός έμενε χρόνια στην Κύπρο. Έμενε, βέβαια έμενε. Να πούμε τα παιδιά του, η κουρούα που πέθανε ήταν 13 χρονών. 14. Μαρίνα, τι δουλειά κάνει, με τι ασχολείται? Νομίζω ήταν σε ξενοδοχείο που δούλευε, καθαρίστρια κάτι.